Γεια σας, καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο Πέμπτη Βράδυ! Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι π.χ. τροχός της τύχης. Κάτι τέτοιο, αλλά καμία σχέση. Έχουμε εδώ μαζί μας τον πρώτο καλεσμένο. Ο Βασίλαρος ο Μύρος! Ναι! Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με κάποιες προκλήσεις, θα κάνουμε κάποια challenge. Και λοιπόν, ο σκοπός του παιχνιδιού, ξέρετε ποιο είναι? Τι να σου πω τώρα, ούτε εγώ δεν ξέρω, να μαζέψουμε πολλούς πόντους. Και ο νικητής, ξέρω εγώ, που θα... Βασικά θα μαζέψουμε 10 παιδιά. Και οι 5 πρώτοι θα μαζεύουν μια μέρα να κάνουν διάφορα challenge και ο νικητής θα κερδίσει ένα μεγάλο τρόπαιο. Και επίσης ένα μεγάλο χρωματικό ποσό. Λοιπόν, πάμε, ας ξεκινήσουμε εμείς. Λοιπόν, το πρώτο challenge είναι να φάει μέσα από τον κουβά τα μήλα. Έχει μόνο 2 λεπτά. Αν δεν προλάβει, χάνει. Δεν παίρνει δηλαδή κανένα βαθμό. Ενώ, άμα τα φάει όλα τα μήλα, βασικά το ένα μήλο είναι 100 πόντου. Άμα τα φάει όλα είναι 500, γιατί τα έχει φάει όλα. Μπόνους επιπλέον. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνει ο μάστορας. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3. Άσε κάτω. Πάμε το άλλο. Πάμε. Σε απομένουνε. Ού, καλά, έχεις ακόμα χρόνο. Ωραία, πίνω και νερά. Να φωνάω καλαμάκι. Να το δεύτερο. Γίγαντας. Γίγαντας είσαι ο πούστης. Γίγαντας. Πάμε. Τα μικρά είναι δύσκολα. Εδώ να δω τι ψάρια πιάνεις. Βασικά τι μήλα πιάνεις. Να σου πω μετά ένα ανέκδοτο. Πώς είναι η γρήγορη εξυπερμάτωση στα κινέζικα? Χινότα κατάκα. Λοιπόν, να σου πω και κάτι άλλο. Πώς λέγεται ο Μεξικάνος που έχει χάσει το αυτοκίνητό του? Κάρλος. Νάτος. Γίγαντας, και το απομένουν 50 δεύτερα. Έχουν λίγο μουλιάσει τα. Δεν πειράζει. Τι δόντια πάνω. Καρχαρίας, είσαι καρχαρίας. Ποτό φάγε το ψάρι, τσιπούρα! Φάτινα, φάτινα! Ωπα, στον πόλο και εγώ τον πόλο! Να το τέλος! Αυτό ήταν το πρώτο challenge. Πιστεύω ότι θα πήγε καλά ο Βασίλαρος, γιατί είχαν απομείνει μόνο 40 δεύτερα. Οπότε έχει 500 βαθμούς. Λοιπόν, πήρε 500 βαθμούς ο Βασίλαρος και τώρα θέλει να πάρει επιπλέον βαθμούς. Πώς έχει το πράγμα, challenge 2. Λοιπόν, πρέπει να τον αφήσουμε, του έχουμε δεμένα τα μάτια. Να τον αφήσουμε. Η αφετηρία είναι το σαλόνι και θα πρέπει να πάρει στην κουζίνα. Έχουμε 4 αντικείμενα πάνω στο τραπέζι. Θα πρέπει να πάρει ένα από αυτά και να τα ξαναφέρει πίσω στο σαλόνι. Εμείς τώρα θα του πούμε ποιο αντικείμενο χρειαζόμαστε. Λοιπόν, Βασίλη, το αντικείμενο που χρειαζόμαστε και θα πρέπει να το αφήσει εδώ στο τραπέζι είναι ένα μήλο. Ωραία. Πολλά μήλα έχει φάει σήμερα. Λοιπόν, πάμε σίγουρα. Λοιπόν, βλέπουμε να πάει πολύ καλά ο Βασίλαρος. Στυλ τυφλό μην καπέζουμε τώρα. Για πάμε. Όλο ευθεία είναι το τραπέζι. Σου έχουμε 4 αντικείμενα εκεί πάνω. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, εσύ από αυτά τα 4 πρέπει να πάρεις το μήλο. Ξεκινάνε από αριστερά τα αντικείμενα. Από εδώ. Και λίγο πιο πάνω. Ωραία, σπάω. Τι είναι αυτό? Είναι το πρώτο αντικείμενο. Δεν έχουμε να σκουπιστούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλά το πήγαινε, στο πιάτο είναι εκεί. Τι είναι αυτό? Να το θεωρήσω μήλο. Ναι, ωραία. Πάμε ξανά πίσω.
Φάνε μας από πίσω κάτι. Για να πάμε να δούμε. Βασίλαρος, είδαμε ότι μόνο μια φορά λερώθηκε, ενώ υπήρχαν δύο παγίδες. Δεν πειράζει. Για να το αφήσει πάνω στο τραπέζι. Καναπές, φίλα μου. Και ο βασίλαρος κέρδισε άλλους 400 πόντους. Δες το μήλο που πήρες. Αυτό είναι κέτσαπ. Και είχαμε και μαγιονέζα, ήταν δύο επαγίδες, αλλά πέσεις μόνο στη μία. Φαντάζομαι το μυρίστηκες. Αν δεν πειράζει, για τις άλλες 400 φόντες. Οπότε τώρα έχει ο βασίλαρος... όσους... 900! Λοιπόν, αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο challenge. Είναι Whisper Challenge. Είναι λίγο παλιωμένο, αλλά δεν είχαμε καμιά άλλη καλύτερη ιδέα. Και είναι, εντάξει, λίγο ζώικο. Έχει 900 βαθμούς ο βασίλαρος, αλλά αυτός μάλλον θέλει να τους πάει στους 1400. Είναι εκεί το maximum. Λοιπόν, θα του πω 5 προτάσεις. Βασικά, ναι, συγγνώμη, ναι. Θα του πω 5 προτάσεις για αυτό θα πρέπει να τις καταλάβει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με λίγα αρχαία. Νους η γη σαν σώμα τη γη. Ο νονός μου είναι παιδί. Νους η γη σαν σώμα τη γη. Ο νους η γη εν σώμα τη γη. Τι έχει ο νονός μου? Εσένα! Εμένα! Για πνευματικό γιο! Τι? Τυρί! Τι τυρί? Ο νους εν σώμα τη γη. Ο γιος μου, δεν έχω γιο! Άστο, άστο, Βασίλη! Δεύτερη τώρα! Έπαιζες κάποτε μπάλα και τώρα παίζεις μπάσκετ. Παλιά έπαιζα μπάλα και τώρα μπάσκετ. Ναι, εύκολα. Μπάσκετ έπαιζα. Έπαιζες. Λοιπόν, με βλέπεις? Με βλέπεις όπως σε βλέπω? Σε βλέπω. Εσύ, εμένα με βλέπεις? Εγώ εσένα σε βλέπω. Ναι. Έχει άλλες δύο προτάσεις. Για πάμε να δούμε τι θα κάνει. Προς το παρόν έχει πει τις τρεις, αλλά από τις τρεις έχει πάρει μόνο τις δύο. Καλή δουλειά. Λοιπόν, η εκδρομή που ήταν να πάμε στην Πάρνη θα έχει ακυρωθεί γιατί δεν είχε πολλά άτομα. Τι? Η εκδρομή που ήταν να πάμε στην Πάρνη θα δεν... Ποιον πίναχα? Η εκδρομή που έπρεπε να πάμε άλλο, στην άλλο. Πάρνη... Έχασε! Ένα τελευταίο έχει μείνει. Σήμερα είχαμε γιορτή, αλλά εμείς δεν πήγαμε. Στη Μερκάτη μένω. Σήμερα είχαμε γιορτή, αλλά εμείς δεν πήγαμε. Σήμερα είχαμε γιορτή, αλλά δεν πήγαμε. Από τα 5 παιδιά, ο Βασίλης έφτασε στα 3. Συμβολικός αριθμός βέβαια και στα 3. Λοιπόν, αυτό το πέμπτη βράδυ. Οπότε κάντε ένα subscribe, ένα like, ένα share, ένα comment, ξέρω εγώ, κάνετε ό,τι θέλετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο πέμπτη βράδυ. Και ο Βασίλης πόσους βαθμούς έχει? 1200. Είναι καλό στα μαθηματικά. 1200 πόντι. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο πέμπτη βράδυ. Από εμάς, γεια σας!